Συγγνώμη. Ρωτάει ποια είναι πιο περίεργη. Παιδιά, γιατί εγώ θα τρελαθώ σήμερα. Μια παραδοχή έχουμε εδώ. Ρωτάει ο αγαπημένος Φίπστερ τον αγαπημένο, τον πολύ αγαπημένο Βασάλο. Ποια είναι μια φήμη που υπάρχει και λέει ότι είμαστε ζευγάρι. Και λέει ο άλλος, όχι, πρέπει να πεις ότι είναι ψέμα, κάτι που είναι ψέματα. Άρα το ότι είμαστε ζευγάρι δεν είναι ψέματα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Κάνουν πλάκα, βρε Γιώργο μου. Κάνουν πλάκα γιατί τα παιδιά αυτά ανεβάζουν συνέχεια βίντεο μαζί στο TikTok και τα λοιπά από διακοπές τους και ούτω καθεξής. Oh. Και πάνε και τους γράφουν από κάτω ότι είστε ζευγάρι, ότι τα έχετε και τα λοιπά. Επειδή και προφανώς και το έχουν διακομωδήσει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο ένας είναι αγαπημένος και ο άλλος πολύ αγαπημένος γιατί μιλάει με καλά γιατί λόγια για σένα. Προφανώς δεν κατάλαβα. Υπέρ πολύ αγαπημένος είναι ο Βασάλος. Είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους. Φίπστερ, πρέπει να βγεις με μία δήλωση αγάπης για να γίνεις και εσύ πολύ αγαπημένος. Όχι, ο Φίλιππος που να ήξερε ότι όλα αυτά που έκανε εκεί πέρα στα Παρασκήνια την επόμενη μέρα θα είναι σε ερωτήματα και εσύ πρέπει να βγεις. Λοιπόν, για να μην τρελαθώ. Καταλαβαίνω ότι κάνουν πλάκα. Όμως υπάρχει μια φήμη ότι τα έχουν. Για πολλούς ακούω. Ωραία. Και η φήμη αυτή η φήμη όντως υπήρχε. Από το καλοκαίρι. Α, υπήρχε η φήμη. Βέβαια. Εγώ δεν το ξέρω. Είχα διαβάσει λοιπόν, κι εγώ. Την είχε διαβάσει τη φήμη. Παιδιά, δεν είναι φήμη. Τη γράφουν στα social media. Ναι, παιδιά, ο κόσμος επειδή του βλέπει συνέχεια μαζί. Συνέχεια με τι φίλε μου. Άντε λοιπόν και το γράφουν. Και φτάνει στα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο που λέει, έρχεται σε μένα δηλαδή και μου λέει Γιώργο, ξέρει πάλι μια φήμη ότι έχει με τον Τάσο. Και το λέει. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ρε Γιώργο. Έχει συμβεί πάντως γενικά. Έχει συμβεί εδώ γύρω-γύρω. Συμβαίνει αυτό το πράγμα, ρε Γιώργο. Αυτό το πράγμα. Ρε Γιώργο, μας ακούνε και τα παιδιά μου, ρε Γιώργο. Και τα παιδιά σου. Γιατί γελάτε όλοι. Δεν λέμε τέτοιες φήμες, ρε Γιώργο. Θέλετε να μου πείτε κάτι. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αχ, Θεέ μου. Έπεσε λοιπόν, πολύ γέλιο στο lifestyle σήμερα. Το καταλάβαμε. Καλά και για μας λέγανε ότι ήμασταν ζευγάρι κάποτε. Όπα, για ποιους. Και εμάς τους δύο. Πού το λέγανε. Στο χώρο. Εγώ πρώτη φορά το κόπατσα. Εμένα αυτό με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές. Και τι απαντάς. Όχι βέβαια. Συγγνώμη, το βέβαια δεν το κατάλαβα. Κάτσε. Υπήρχε φήμη ότι είμαστε ζευγάρι δύο. Τι να σου πω, με έχουν ρωτήσει. Και, δηλαδή. Γιατί ρωτάγα μόνο σένα και όχι εμένα. Δεν ξέρω. Φοβούνται. Εσύ όχι βέβαια, γιατί και το έχει βέβαια δηλαδή. Άσχημο στα σούπερ, δεν το κατάλαβα. Αυτό κατάλαβε από αυτό. Ναι, το έχει βέβαια, το κατάλαβα. Πες ότι έχω άλλη σχέση, όχι ότι όχι βέβαια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να βγει ο κύριο Ψωμιάδη. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά. Ορίστε, με αυτά που λες μου στέλνει η γυναίκα μου, τα έχεις με το λιάγκα. Τι να με ρε ζήλει στη γυναίκα μου. Καταλαβαίνεις αυτό, θα το πάρει άκουπα μοντάρ στο Ρεβελόπουλος, καταλαβαίνεις θα πει αύριο. Κανονικά, κανονικά. Όχι πρόβλημα, ναι. Κοινόβιο το έχουμε κάνει εδώ. Η Ιουλία Καλυμάνη, εντάξει κυρία Ζοργάτη, η Ιουλία Καλυμάνη.